Το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό. Όμως γνωρίζουμε πολύ λίγα για τις αλλαγές που γίνονται σε μεγάλα βάθη. Σήμερα στο Futuris ακολουθούμε μια επιστημονική αποστολή που προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα το θαλάσσιο περιβάλλον. Μάρια, βρισκόμαστε στο κεντρικό ερευνητικό σκάφος της Φινλανδίας, στη μέση της Βαλτικής. Τι αναζητούν οι επιστήμονες? Συγκεντρώνουν στοιχεία από διαφορετικά κομμάτια της θαλάσσιας βιοπικιλότητας. Στην περίπτωση αυτή, φυτοπλανκτών, ζωοπλανκτών, βένθος. Προσπαθούν να πάρουν τα στοιχεία ώστε αργότερα να εκτιμήσουμε την περιβαλλοντική κατάσταση της Βαλτικής και άλλων θαλασσών. Οι επιστήμονες ελέγχουν δείγματα από διάφορα σημεία και βάθη. Εξετάζουν τους τύπους και τις ποσότητες των πλανκτών, την αλμυρότητα και τη συγκέντρωση οξυγόνου. Και αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος των στοιχείων που συγκεντρώνονται συνεχώς από ερευνητές σε όλη την Ευρώπη. Το εύρος των μελετών εκτείνεται από μικροοργανισμούς μέχρι πτηνά και θηλαστικά. Φυσικά, για να συγκεντρώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα μοντέλα και εργαλεία. Επίσης, οι έλεγχοι πρέπει να επαναλαμβάνονται τακτικά. Χρειαζόμαστε αυτού του είδους τα εργαλεία αξιολόγησης ώστε να κατανοούμε το μήνυμα που λαμβάνουμε από αυτούς τους διαφορετικού τύπου οργανισμούς. Για τους επιστήμονες που εργάζονται σε αυτό το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα, αυτό το ταξίδι είναι μια ευκαιρία να ελέγξουν το νέο τους λογισμικό. Το software ενώνει κομμάτια διαφορετικών στοιχείων παρατήρησης σε μια συνεκτική εικόνα για τη θαλάσσια υγεία. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουμε αναπτύξει το εργαλείο που ενσωματώνει όλους τους δείκτες. Βάζει μαζί τους διάφορους δείκτες που εντοπίζονται σε διαφορετικά χωρικά επίπεδα, σε διαφορετικούς βιοτόπους, όπως είναι η υδάτινη στήληση ή η παράκτια βλάστηση. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν το εργαλείο που τα συνδέει με έναν διαφανή τρόπο και μας δίνει μια ενιαία εκτίμηση της υγείας του οικοσυστήματος. Ερευνητικά κέντρα όπως το Φινλανδικό Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο προσθέτουν περισσότερες πληροφορίες στη βάση δεδομένων. Οι διάφορες πηγές όπως οι δορυφορικές εικόνες συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης επίδρασης στα θαλάσσια περιβάλλοντα. Προς το παρόν, οι κύριες απειλές για τη θάλασσα είναι η υπερεκμετάλλευση, η διατροφική μόλυνση και οι επικίνδυνες ουσίες από τη βιομηχανική δραστηριότητα. Πίσω στη θάλασσα, το ερευνητικό ταξίδι συνεχίζεται. Γνωρίζοντας όσα ξέρουμε σήμερα για τις διάφορες αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της θαλάσσιας ρύπανσης και της υπερεκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων, υπάρχουν ελπιδοφόρα στοιχεία στην έρευνά σας? Φυσικά, σταδιακά γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε καλύτερα τη λειτουργία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και πώς επηρεάζεται από τις δραστηριότητές μας. Αυτό μας διευκολύνει στο να λαμβάνουμε αποφάσεις με καλύτερη πληροφόρηση, ώστε να βρούμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης τέτοιων προβλημάτων.